το Σαββατοκύριακο, που ανοίγουν και έχουμε και τις ανακοινώσεις ότι ανοίγουν τελικά οι οργανωμένες παραλίες. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα δούμε ναυαγοσώστες. Δεν ξέρω κατά πόσο σας ανησυχεί ή αν έχει αλλάξει κάτι μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Λευτέρη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτά που λέτε είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Απλά η διαφορά είναι η εξής, ότι περνάμε με πολύ δύσκολες εποχές. Υπάρχει μια σοβαρή, ένα σοβαρό πρόβλημα, η πανδημία αυτή, την οποία δεν έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολύ. Το βλέπετε και πίσω μου και ίσως να νωρίτερα είχε περισσότερο κόσμο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μην κάνουμε συναθρήσεις, να μην είμαστε κοντά με τον άλλο. Και το βασικότερο, όπως λέτε, υπάρχει το θέμα των ναυαγοσωστών. Δεν θα είναι ναυαγοσώστες το Σαββατοκύριακο. Και αυτό δεν φταίει το κράτος, δεν φταίνε οι Δήμοι. Το πρόβλημα αυτό είναι γενικότερο, γιατί υπάρχει ένας νόμος, ο 3118, που λέει οι ναυαγοσώστες προσέρχονται στις οργανωμένες παραλίες από 1η έκτου μέχρι 31του. Εντάξει, οι νόμοι πολλά μπορεί να λένε, κύριε Κλάδη, και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι στην περίοδο που ζούμε, με τις συγκεκριμένες συγκυρίες λόγω της πανδημίας, που άλλαξαν τα πάντα ήρθαν τα πάνω κάτω σε όλους τους τομείς επιχειρηματικότητας, της οικονομίας, ελήφθησαν μέτρα έκτακτης ενίσχυσης, φαντάζομαι, και νομίζω το σκέφτεται και ο κόσμος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, ότι λόγω της κατάστασης και του εσπευσμένου της υπόθεσης να ανοίξουν και οργανωμένες παραλίες το προσεχέ Σαββατοκύριακο, έχω την εντύπωση ότι οποιοδήποτε μπορεί να σκεφτεί πλέον, μα γιατί να μην υπάρχουν για ναυαγοσώστες. Εδώ θα κατέβουν χιλιάδες κόσμου στις παραλίες του νησιού. Μιλάω για την Κρήτη, μιλάω για το Ηράκλειο. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να δώσει το φιλί της ζωής, να το πω έτσι απλά, σε μια άτυχη στιγμή, δεν θα υπάρχει. Σίγουρα αυτό που λέτε, αλλά κοιτάξτε, οι παραλίες θα ανοίξουν το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να είναι ο κόσμος. Καλά έκανε η κυβέρνηση και τις ανοίγει. Να είναι χύμα όπως είναι τώρα ένας πάνω στον άλλο, εάν τηρήσουν τα νέα μέτρα που λένε 4 μέτρα η απόσταση, η ομπρέλα η μία από την άλλη, και στις ομπρέλες να κάθονται οικογένειες και γνωστοί μεταξύ τους που είναι τσεκαρισμένοι, σίγουρα είναι λιγότερο επικίνδυνο το πρόβλημα. Έτσι. Το σίγουρο είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, να υπάρξουν ναυαγοσώστες στις παραλίες. Από αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει το κράτος να κάνει κάτι έτσι ώστε να υπάρχουν άνθρωποι που θα συμβουλεύουν τον λουόμενο, να του υποδεικνύουν την απόσταση που πρέπει να είναι. Εάν βλέπουν συναθρήσεις να πηγαίνει διακριτικά, να τους λέει: παιδιά, μην κάθεστε τόσο κοντά. Να μοιραστούν φυλάδια στις παραλίες που εμείς έχουμε εκτυγώσει ήδη. Και υπάρχουν και κάποια σεμινάρια που κάνουμε στα παιδιά τους ναυαγοσώστες τρόποι συμπεριφοράς, ναι, και τι πρέπει να κάνουν στην παραλία, έτσι ώστε να έχουμε ασφάλεια όλοι μας. Πάντως, έχω ερώτημα τηλεθεατή, άποψη τηλεθεατή, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν παραλίες όπου θα βρίσκονται ναυαγοσώστες τελικά το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πληροφορία από κάποιο τηλεθεατή, γιατί απλά ο Άγιος Νικόλαος προφανώς η ΚΕΔΕ παραχώρησε την παραλία στο Δήμο και το έβγαλε στον αέρα του έργου. Μάλιστα. Όπως επίσης και στα Χανιά. Εδώ στο Ηράκλειο, δυστυχώς ακόμα η κτηματική υπηρεσία δεν έχει παραχωρήσει τις παραλίες στους Δήμους, αλλά νομίζω όπως είναι η ροή των μέτρων αυτή τη στιγμή και ότι εξελίσσονται, ο κόσμος τρέχει στις παραλίες, θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα και θα γίνει σύντομα από τους Δήμους, από τις ΚΕΔΑ η παραχώρηση στους Δήμους, έτσι ώστε να φροντίσουμε 1η έκτου να υπάρχουν ναυαγοσώστες. Σε κάθε περίπτωση 1η έκτου είπατε να επιστρέψετε, έτσι? Αλλάζει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που θυμάστε και πόσα ρεπορτάζ κάναμε και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, ναι, τελικά, ναι, εργάζονται οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι αποτελούν έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των λουόμενων σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσε να αποδειχθεί μέχρι και ο δικός του ήρωας, και νομίζω δεν έχει διευθετηθεί ακόμα ούτε το πλαίσιο στο οποίο θα εργάζεται ο ναυαγοσώστης, αλλά νομίζω έχει ξεφύγει λίγο από το ενδιαφέρον των ηθινόντων όλα αυτά τα χρόνια. Και τα λέμε τακτικά, τα αναφέρουμε. Ειδικά φέτο, ναι, ο ρόλος του ναυαγοσώστη θα είναι διπλός και τριπλός. Θα είναι στο νερό, βέβαια, που προσφέρει την ασφάλεια στους λουόμενους με τις υποδείξεις του και με επεμβαίνει όταν χρειαστεί να διασώσει κάποιον. Θα είναι έξω από το νερό αυτός που θα πληροφορεί τον κόσμο, έτσι ώστε να μην γίνονται συναθρήσεις. Ναι. Θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει μία ταμπέλα στους πύργους που θα λέει «κρατάτε αποστάσεις 2 μέτρα» σε πορτοκαλί ένδειξη, έτσι ώστε να προλάβουμε, μην γίνουν τα χειρότερα, γιατί καταλαβαίνετε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Ας μην χαλάσουμε αυτό που τόσο καλά έχουμε χτίσει.
και είμαστε ο top προορισμός αυτή τη στιγμή των Ευρωπαίων και θα το δείτε στην πορεία της σεζόν. Η σεζόν μπορεί να πάει, σας λέω εγώ τώρα κύριε Λευτέρη, και τον Νοέμβριο. Μακάρι, μακάρι. Μας αρέσει να ακούμε αισιόδοξες προβλέψεις. Και εγώ αισιόδοξα είμαι πολύ αισιόδοξη αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή ότι θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το τέμπο συναισθήματος. Δεν θα πρέπει να πέφτουμε. Νομίζω λίγη υπομονή χρειάζεται ακόμα. Ήδη είχαμε ένα φως στο τούνελ που λέγεται τουρισμό σήμερα από την Κομισιόν. Μένει να δούμε τελικά πώς θα αξιοποιηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τα μέτρα για να έρθει με ασφάλεια και ο επισκέπτης και ο τουρίστας στην περιοχή μας και να περάσει ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Πείτε μου κάτι λίγο πριν κλείσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι το εργασιακό ωράριο των αβαγοσωστών ήθιστε να είναι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Νομίζω και παλαιότερα είχατε τις δικές σας ενστάσεις ότι το ότι θα σχολάει, ας πούμε, ο ναυαγωσός της στις 6 δεν σημαίνει ότι στις 6 και 4 που κάποιος θα το χρειαστεί δεν πρέπει να είναι στη θέση του. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι και ως προς το ωράριο που είναι πολύ σημαντικό για αυτό. Ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα απογευματινές ώρες. Ακριβώς, ακριβώς. Πολλοί κόσμος πάει πριν τις 10 το πρωί και πολλοί κόσμος πάει μετά τις 6. Ακούστε όμως, έχουμε πει πολλές φορές ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ο τουρισμός είναι από την 1η Απριλίου μέχρι και 30 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν, το ωράριο των ναυαγοσωστών από πέρυσι με φέτο η διαφορά είναι, πέρυσι ήταν 10.30-5.30, φέτο είναι 16, είναι μία ώρα παραπάνω, κάτι είναι και αυτό, κάτι είναι και αυτό, αλλά πιστέψτε με ότι είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσει η πολιτεία το ωράριο των ναυαγοσωστών να γίνει 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Πιστέψτε με, ήδη πέρυσι το 19, βάσει στατιστικών λόγω της καλής δουλειάς που έγινε από τους ναυαγοσώστες και από τους δήμους και από τη λιμενική αρχή, είχαμε στο μισό των πνιγμών σε σύγκριση με το έτος το 18. Άρα λοιπόν, ας γίνουμε φυλάδιο διαφήμισης και ασφάλειας όσον αφορά τις ακτές μας που είναι τεράστιες και όχι φυλάδιο δυσφήμισης ότι στην Ελλάδα γίνονται πολλοί πνιγμοί. Μάλιστα, για να γίνει και επιτέλους ακόμα και φέτος μια εκστρατεία ενημέρωση του κόσμου που θα αφορά βεβαίως τους λουόμενους που νομίζω δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Με φυλάδια, με φέτος, ασχέτως ότι δόθηκε το πράσινο φως έτσι είμαστε ώστε να σπέψουν όλες τις παραλίες. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Κύριε Κλάδε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υπομονή και βεβαίως να ζήσουμε όλοι ένα μοναδικό καλοκαίρι ξεχωριστό. Σίγουρα, όπως είπε ο κύριος Πέτσας, δεν θα είναι σαν το περισσινό, αλλά ας βάλουμε όλοι το δικό μας λιθαράκι έτσι ώστε να ζήσουμε όντως κάτι εναλλακτικό, διαφορετικό και πάντα στα μέτρα προστασίας τα οποία ούτως ή άλλως θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μείνουμε ασφαλείς εμείς και οι γύρω μας. Καλή συνέχεια.